Αυτή τη φορά θα ήθελα να σας μιλήσω για τον πύργο του Άιφελ. Όλοι βλέπουμε τον πύργο του Άιφελ και θεωρούμε ότι είναι το χαρακτηριστικό του Παρισίου, θεωρούμε βέβαια ότι είναι και το χαρακτηριστικό της Γαλλίας, αλλά δεν μπορούμε να επινοήσουμε πώς ήταν η Γαλλία χωρίς αυτό το σύμβολο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν το 1889 δεν είχε κανένα σκεφτεί ουσιαστικά έναν πύργο μεταλλικό που να έχει ύψος 300 μέτρα. Στην πραγματικότητα υπήρχαν δύο μηχανικοί που δούλευαν για τον Άιφελ, οι οποίοι το σκέφτηκαν και έκαναν τα πρώτα σχέδια. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι άμα κοιτάξουμε όλο τον πύργο, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή που βλέπετε, η καμπυλότητα, δηλαδή από την αιχμή έως τις βάσεις που είναι τέσσερις, έχετε μια καμπύλη. Αυτή η καμπύλη είναι καθαρά μαθηματική. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς η ελαχιστοποίηση της δύναμης της αντίστασης που πρέπει να έχει ένα τέτοιο κτίριο όταν δέχεται άνεμο στα 300 μέτρα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά μαθηματική αυτή η προσέγγιση. Τώρα το υλικό που είναι μεταλλικό προέρχεται από τις ιδέες του Άιφελ που χρησιμοποίησε ακόμα και σε γέφυρες. Άρα η ιδέα ποια είναι? Είναι μια δαντέλα με ατσάλι, η οποία επιτρέπει το πέρασμα του αέρα, επιτρέπει μια σταθεροποίηση με αυτόν τον τρόπο και μπορούμε να πούμε ότι αποφεύγει και την μεγάλη ταλάντωση, η οποία ούτως ή άλλως υπάρχει και μια διορθωτική κίνηση που προέρχεται από τις βάσεις, εφόσον τα τέσσερα πόδια ουσιαστικά είναι σαν να είναι μέσα σε τέσσερις πισίνες που επιτρέπουν σε όλο το κτίριο να είναι σταθερό ως ολότητα. Το άλλο που είναι εντυπωσιακό όταν βλέπουμε τον πύργο του Άιφελ, είναι δύσκολο να φανταστούμε με αυτά τα τέσσερα πόδια που ενώνονται ουσιαστικά στον πρώτο όροφο και μετά έχουμε δεύτερο κτλ. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς λειτουργήσε, ενώ πρέπει να δούμε ότι η επινόηση του Άιφελ ήταν να βάλει ένα κεντρικό ανελκυστήρα, ο οποίος στη συνέχεια εξαφανίστηκε, γιατί μετά θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς που είναι πάνω στα πόδια, αλλά την ώρα της κατασκευής υπάρχει αυτό το ίχνος που εξαφανίζεται για να δημιουργήσει η τεχνική την τέχνη. Άρα εμείς βλέπουμε μόνο την τέχνη χωρίς να βλέπουμε ουσιαστικά την τεχνική, αλλά αυτή είναι σημαντική και προέρχεται και από αυτόν τον κεντρικό ανελκυστήρα που δεν βλέπουμε πια. Άρα άμα συνδυάσουμε αυτές τις γνώσεις που είναι και τοπικές σε σχέση με το υλικό και το γεγονός ότι είναι διαμπερές και ολικές σε σχέση με την αντίσταση στα 300 μέτρα και βέβαια την όλη δομή, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής που προέρχεται από έναν μηχανικό. Άρα αυτή η μηχανική αρχιτεκτονική, ή αν θέλετε αυτή η αρχιτεκτονική μηχανική, είναι ένα κράμα που επινόησε ο Άιφελ εκείνη τη στιγμή για να μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα. Αλλά στην πραγματικότητα απλώς πήρε ένα σχέδιο που υπήρχε, το οποίο ήταν μια πρόκληση για αυτόν και μετά επινόησε την όλη κατασκευή και έχουμε αυτό το δώρο που μας έκανε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αρχικά ο πύργος δεν ήταν για να παραμείνει. Αυτό που έσωσε τον πύργο ουσιαστικά είναι ο πόλεμος, εφόσον χρησιμοποιήθηκε και για την άμυνα της Γαλλίας, σε συνδυασμό βέβαια με το ραδιόφωνο. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι ο πύργος του Άιφελ είναι εκεί που είναι μόνο και μόνο επειδή κατάφερε να αντισταθεί η Γαλλία στη γερμανική επίθεση, είναι ήδη εντυπωσιακό, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν παράγεις ένα τέτοιο έργο, μένει ένα ίχνο. Σίγουρα βέβαια, άμα το ήξερε από την αρχή, ο Άιφελ θα είχε βάλει ένα άλλο υλικό και δεν θα αναγκαζόταν τώρα να το βάφει συνεχώς η Γαλλία, έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα οξείδωσης. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το ίχνος που επινόησε τώρα είναι πια
χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας.